δημοσιογραφικό μου σημείωμα ότι κανένας από τους μαγαζάτορες δεν διστρόπησε. Όλοι μας ευχήθηκαν καλή επιτυχία, όλοι προσφέρθηκαν να μας κεράσουν. Και δεν το κάνουν σε εμάς. Το κάνουν σε όλα τα κόμματα. Γιατί το κάνουν σε όλα τα κόμματα? Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν ότι σε αυτούς που συνοδεύουν τους υποψηφίους βρίσκονται πρόσωπα από την περιοχή σας. Και το κάνουν για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Αλλά κάτι άλλο κρύβουν στην καρδιά τους. Βεβαίως κρύβουν κάτι άλλο στην καρδιά τους. Ναι. Πριν πούμε στο στούντιο, σε σχέση με αυτά που είπατε πριν για το Πασόκ, ναι, κύριε Παναγούλη, πριν πούμε στο στούντιο, μου λέγατε ένα άσχημο συνέστημα που δείχνει και την εικόνα ενός κόσμου του Πασόκ, ναι, τέλος πάντων, όπου κάτι φορτηγά, κάτι σκουπιδιάρια, κάτι καρπουζάδικα, κάτι άλλα, και μην τα λέμε τώρα, τα επαγγέλματα δεν μας ήταν και τίποτα. Με έναν τρόπο έξαλλο, έτσι, διακοσμούν, βάζουν πράσινα εκεί, κασκόλ, πανιά, σημαίες, ιστορίες και λοιπά. Αυτά εκεί έχουν φέρει κάποιοι άνθρωποι, κάποιους ανθρώπους. Δεν θα μείνουμε εκεί, δικαίωμα του κάθε κόμματος είναι, και εφόσον είναι αποδεκτό το κόμμα, είναι σεβαστό στο τέλος, αφού έχουμε δημοκρατία. Αλλά όμως αυτό βγάζει το εξής, δηλαδή κάπου κανείς μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα. Θα μπορούσε. Έχει υποθεί ότι είναι πιθανό. Από κάποιους, δεν ξέρω πού έχει υποθεί, ότι θα είναι πιθανό ανάλογα με τις συγκυρίες και με τους συσχετισμούς, και καλύτερα να απαντήσετε εσείς για να καθησυχάσετε τους ανθρώπους, αν είναι πιθανό η πολιτική άνοιξη να συνεργαστεί με ένα κόμμα, με αυτούς τους ανθρώπους που προηγουμένως εσείς τους περιγράψατε, έτσι, όχι εγώ. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Μπορείτε να λάβετε μια δέσμευση στον ελληνικό λαό? Την έχει λάβει, νομίζω, ο πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης, ο Αντώνης Σαμαράς, αυτή τη δέσμευση. Ότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε σε καμιά περίπτωση, ούτε με το ένα κόμμα, ούτε με το άλλο. Μα θα μου πείτε τι θα γίνει. Θα γίνουν πολλά τα πράγματα, κύριε Χατζηδάκη. Δεν είναι η εποχή του 89 που αναγκαστικά γίναν ορισμένα πράγματα. Εάν κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν πάρει την πλειοψηφία, και είναι πιθανό αυτό. Και θα σας το πω πώς είναι πιθανό. Πώς είναι πιθανό, αφού ο εκλογικός νόμος είναι τέτοιος που το πρώτο κόμμα βγαίνει από αυτό που, αυτό που ισχυρίζονται είναι παραμύθι. Ναι. Εάν η πολιτική άνοιξη περάσει το 10%, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιο κόμμα από τα δύο να πάρει την πλειοψηφία. Γιατί αν πάρει η πολιτική άνοιξη πάνω από 10%, η διαφορά των δύο κομμάτων θα είναι μισή ή μία μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να σχηματίσει κανένας κυβέρνηση. Ας λένε ότι με μια ψήφο, σκόπιμα το λέει και το ένα κόμμα και το άλλο. Και το λένε σκόπιμα γιατί? Και τα δύο κόμματα έχουν διαρροή προς την πολιτική άνοιξη. Δεν αληθεύει αυτό, κύριε Καρδάκη. Όχι, αληθεύει αν πάρετε 9%. Δεν αληθεύει αν πάρετε πάνω από 10%. Ναι, δεν αληθεύει, λέω, αυτό που ισχυρίζονται ότι με μια ψήφο κερδάμε ή το ένα κόμμα ή το άλλο. Γιατί το λένε? Γιατί παίρνουμε και από τα δύο κόμματα ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή. Δεν αληθεύει ότι παίρνουμε μόνο ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Χιλιάδες οπαδούς έχω συναντήσει αυτές τις μέρες που έχουν ψηφίσει Πασόκ. Εκατοντάδες στελέχη που αγωνιστήκαν στις τελευταίες εκλογές στο συνασπισμό. Αντλούμε από όλα τα κόμματα. Και εξάλλου και γι' αυτό υπάρχει και το σήμα μας. Έχει τα χρώματα. Ναι. Το σήμα, τα χρώματα. Ναι. Έχει το μπλε, το πράσινο, το κόκκινο. Εμείς δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν βάλουμε μια σφραγίδα ότι εμείς εκφράζουμε τους συντηρητικούς που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε συντηρητικοί. Είμαστε ένα κόμμα υποδιαμόρφωση που η βασική ιδεολογία μας αυτή τη στιγμή είναι ένα πράγμα. Ήθος και εντυμότητα. Κάτι που λείπει από την πολιτική ζωή του τόπου. Καλά, αυτό είναι γνωστό πια. Είπατε αντλείτε από όλα τα κόμματα και αυτό, αυτό σημαίνει το σύμβολο των χρωμάτων. Αυτό συμβολίζει τα τρία χρώματα. Μήπως συμβολίζει όμως ότι δεν έχετε και πολλές διαφορές από τα άλλα κόμματα και είστε διατεθειμένοι είτε με το μπλε είτε με το πράσινο? Γιατί είπατε πριν ότι δεν κάνει κανένα κόμμα κυβέρνηση αν πάρετε πάνω το 10%. Mm. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν δεν κάνει ακόμα κυβέρνηση και έχετε εσείς δεν ξέρω πόσες έδρες και σας πει το Πασόκ, έλα τώρα, πάρε και 5 υπουργεία και έλα να κάνουμε κυβέρνηση. Τι θα κάνει η πολιτική άνοιξη? Από την Ακρόπολη μπορεί να πέσουμε. Αυτό ήθελα να ξέρω. Όχι εγώ, με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολύ. Λέει μου, όχι να πάω από εκεί και μετά να βρεθούμε στο άλλο. Σε καμία περίπτωση. Και εκεί έχουν κολλήσει. Σε καμία περίπτωση, ναι, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με το Πασόκ. Το Πασόκ είναι μια. Δεν είναι ένα κόμμα αρχών πλέον. Υπήρξε κάποτε. Με νεφελώδη, αν θέλετε, προσανατολισμός. Το Πασόκ είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου και το περιβάλλον του.
Όταν παραιτήθηκα, κύριε Χατζηδάκη, το 1982, είχα κατηγορηθεί. Ότι? Με δερμήτητα. Ότι πόσα, ότι είμαι πράκτορας, ότι ήμουν εγκάθετος. Ό,τι είχα πει σε εκείνη την επιστολή μου τον Αύγουστο του 1982, επαληθεύτηκαν. Και θα ήθελα να σας θυμίσω 2-3 πράγματα σε εκείνη την επιστολή της παραίτησή μου προς τον Παπαθρέο. Την έχω δημοσιεύσει και σε άλλο έντυπο εγώ την επιστολή σας. 2-3 χαρακτηριστικά πράγματα. Μην δώσουμε έμφαση όμως σε αυτό, κύριε Παπαθρέο. Όχι, όχι, γιατί όχι. Η εκπομπή μας δεν είναι. Όχι, μίλαγα μέσα για τον αυταρχισμό. Ναι. Για την οικογένεια Πρατεία. Ναι. Για την Μούλα. Για τις απάτες, για τους αλεξουδιστές, όλα αυτά που έγιναν γνωστά στον ελληνικό λαό την τελευταία διετία-τριετία. Ναι. Όχι ότι δεν ήταν γνωστά το 82, το 83 ή το 84. Ήταν γνωστά όμως σε μένα. Και εγώ είχα υποχρέωση σαν πολιτικός να τα καταγγείλω. Και άφησα μια κυβερνητική θέση. Εγώ στην αρχή της εκπομπής σας το αναγνώρισα αυτό, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί προσωπικά μου το Στάθη Παναγούλη, έχω τους λόγους μου, θα προκύψουν αυτοί οι λόγοι και από τη μετέπειτα συζήτηση, από παραπέρα ερωτήσεις που θα γίνουν, σχετικά και με την αντίσταση, αλλά πράγματι ο γέρος ο Πανδρέου έλεγε οι κήρυκοι της εξουσίας και οι κήρυκοι της εξουσίας και ότι είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν από τα μάγια αυτής της κήρυκης και ο Στάθης Παραγούλης αδρικά, μοναδικά, δυστυχώς για την ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων τουλάχιστον ετών, διότι και ο κύριος Φωτήλας έλεγε ότι είχε μια τέτοια διαφορά, αλλά εκείνος πάθηκε πριν διαφωνήσει, ενώ ο Στάθης Παναγούλης είναι εκείνος ο οποίος όρισε το αναστημά του, είπε 5 πράγματα, έφυγε από την κυβέρνηση και δεν ξαναέκλειψε το κόμμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα πρόσωπα που βλέπετε τώρα ότι γέμει αφίσας και φεϊβολάνη η Αθήνα μας από το πρόσωπά τους, οι οποίοι είχαν φύγει για λίγες μέρες, μήνες πώς ήταν από το Πασόκ, βρήσαν, είπαν τα όσα είπανε και ύστερα ξαναγυρίσανε με έναν τρόπο που εγώ δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, γιατί αν το χαρακτηρίσω θα πω μια άσχημη λέξη και στην εκπομπή αυτή δεν θέλω να χρησιμοποιώ, το ξέρετε εσείς, άκομψες λέξεις. Όμως ο Παναγούλης ήταν άλλη μια φορά τόσο άνδρας όσο στην αντίσταση ξέρουμε όλοι μας. Και είναι ο μοναδικός που όρθισε το αράστημά του σε ένα κόμμα το οποίο ήταν, όπως λέει και ο ίδιος, κόμμα εξουσίας και ήταν θέμα, δηλαδή λέγοντας όχι, έπαμε να είναι υπουργός. Και το έπραξε αυτό, αγαπητοί φίλοι, ο Στάθης Παναγούλης. Για όσους δεν το ξέρετε αυτό, για μένα μόνο από αυτό το πράγμα ο Παναγούλης είναι ένα πρόσωπο που δείχνει στην ιστορία σαν παράδειγμα μοναδικό. Να δούμε όμως τις υπόλοιπες ερωτήσεις, γιατί έχουμε αρχίσει μια κουβέντα τώρα σχετικά με την πολιτική άνοιξη ΠΑΣΟΚ κλπ. Και νομίζω ότι η τελευταία απάντηση του κυρίου Παναγούλη καθησυχάζει, δίνει εγώ μία εικόνα του τι θα συμβεί κατά την άποψή του, γιατί πάρα πολλοί πράγματι πήραν τηλέφωνο στην εκπομπή αυτή έχοντας αυτό το ερώτημα και τι θα γίνει αν μετά πάρει κάτι, κάποια δύναμη πολιτική άνοιξη και τη διοχετεύσει εκεί που εμείς επιθυμούμε. Πρέπει ο κόσμος αυτός να έχει μία απάντηση, έχει την επιβεβαίωση, την διαβεβαίωση του Στάθη Παναγούλη αυτή τη στιγμή, όπου είπε ότι θα πάει να πέσει από την Ακρόπολη, σημειώνεται οι κασέτες, οι ταινίες μένουν, κύριε Παναγούλη. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι, οι ταινίες μένουν, αλλά είπατε κάτι πολύ σωστό. Πολλοί διαφώνησαν, πολλοί κατηγόρησαν τον Πασόκ και μετά γύρισαν και υπερθεματίζουν αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά εμένα, ό,τι λέω προεκλογικά τα τηρώ. Με όποιο κόστος. Και αν κάπου έχω κάνει λάθος εκτίμηση, θα βγω και θα την πω ευθαρσώς μπροστά στον ελληνικό λαό. Ξέρω ότι είστε ειλικρινής, έντιμος και θαραλέος άνθρωπος. Νομίζω ότι το ξέρει και ο ελληνικός λαός καλά αυτό. Δεν ξέρω η νεότατη γενιά που αδιαφορεί για τα πολιτικά κάπως και δεν ξέρω αν καλά κάνει που αδιαφορεί. Δεν ξέρει, τις διαφεύγουν μερικά πράγματα. Σαν λοιπόν ειλικρινής και